Λοιπόν, κυρίες Δεσποινίτσια, κύριοι φίλοι και φίλες, γεια σας. Η ώρα είναι 11 το πρωί και εδώ και αρκετές ημέρες συνεχόμενα, εδώ και τρεις ημέρες συνεχόμενα χιονίζει εδώ στην περιοχή του Σοχού. Μεγάλα προβλήματα επικρατούν λόγω της πυκνής χιονόπτωσης που πέφτει εδώ και τρεις ημέρες, όπως είπαμε. Ο δρόμος εχθές πέρασε τον γκρέιντερ, αλλά έριξαν και λίγο αλάτι, αλλά όπως συνεχίζει να χιονίζει, έχει κλείσει και πάλι με μεγάλα προβλήματα. Κυκλοφορούν μόνο τα μεγάλα οχήματα, βαριά οχήματα, ενώ φυσικά να σας πούμε ότι μόνο με αλυσίδες μπορείτε να κυκλοφορήσετε εδώ στο δρόμο βρισκόμαστε Αρέθουσας Θεσσαλονίκης. Κοιτάτε, για να καταλάβετε τον όγκο του χιονιού, βλέπετε 40 πόντους χιόνι, μεγάλα προβλήματα. Να πούμε ότι ο κόσμος έρχεται και προμηθεύεται νερό από αυτό το παρακλήσι που βλέπετε εδώ, που τρέχει το νερό. Αρκετοί κάτοικοι, μεγάλα τραγικά προβλήματα στην ίδρυυση, και φυσικά αν συνεχιστεί έτσι θα έχουμε προβλήματα και στα τρόφιμα. Αρκετά σπίτια του Φιλαδελφείου, του Ξηροποτάμου, της Ανεξίας δεν έχουν νερό, μεγάλα προβλήματα. Μόνο με αντιολαστικές αλυσίδες, βλέπετε εδώ. Για να πάμε λίγο. Η κρατική υπηρεσία, βλέπετε, του Δήμου. Έλα. Να πάμε λίγο να μιλήσουμε εδώ με τον... Μόνο με 4x4 κυκλοφορεί ο δρόμος. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Αντωνιάδη, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Βόλβης. Σχετικά για την κακοκαιρία, είδαμε χτες πέρασε τον γκρέιντερ, έριξε και αλάτι. Τώρα έχουμε δύο γκρέιντερ του Δήμου μας, τα οποία το ένα έρχεται από Μαυρούδα, το άλλο έρχεται από Λευκούδα, ξανά θα κάνουμε διάνοιξη το δρόμο. Και περιμένουμε και αλατιέρα να ήδη είναι στον Ασκό και έρχεται η αλατιέρα. Ήδη έρχεται δυνάμεις από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Για να ανοίξουμε δρόμους. Ναι. Έχω τώρα να πούμε στη διαδρομή σε Σκεπαστού, Μαυρούδας, Ξηροποτάμου, Αρέθουσα προς Ξηροπόταμο, Ανοιξιά, Φιλαδέλφειο. Μεγάλα προβλήματα, μην βγαίνετε άσκοπα έξω στους δρόμους. Να πούμε ότι το γκρέιντερ, όπως ακούσαμε και από τον κύριο Αντωνιάδη, ότι έρχεται ήδη, ξεκίνησε από την Αρέθουσα, από Λίμνη, Σκεπαστό, Στεφανινά και κατεφτάνει προς τα Φιλαδέλφια εδώ. Ήδη έρχονται και βοήθειες, όπως μας είπε ο κύριος Αντωνιάδης, ενισχύσεις από την νομαρχία, από την Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσουμε το ρεπορτάζ μας. Ο Γιώργος Οικονόμου ήταν στο ρεπορτάζ, ο Σπύρος Μαλαίος στην κάμερα. Να πούμε κουράγιο, μια που για κατά τρίτη σειρά χιονίζει ασταμάτητα. Τίποτα άλλο εδώ, κάπου εδώ κλείνουμε. Εμείς θα είμαστε κοντά το Philadelphia News στα προβλήματα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην κακοκαιρία του Δήμου Βόλβης. Θα είμαστε συνέχεια κοντά σας να σας ενημερώνουμε για τυχόν προβλήματα. Τίποτα άλλο, να είστε καλά.